Διαβάζω τα stories σας τόση ώρα και πραγματικά γίνεται ένας χαμός και είναι απόλυτα αδιανόητο το πώς εν έτη 2021 συνεχίζει να υφίσταται ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying. Και πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και δεν είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε ψηφιστά όλο αυτό και να θηλωτυφλούμε. Όσο πηγαίνετε σχολείο σίγουρα θα γνωρίζετε ότι είναι πολύ 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 πιο έντονο όλο αυτό και πραγματικά μην ανησυχείτε γιατί όλες αυτές οι φάσεις κάποια στιγμή απλά περνάνε. Είναι κάτι που το θυμάσαι πολύ δυσάρεστα βέβαια, αλλά δεν θα είναι όλη η ζωή σου έτσι. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη, να πατήσεις τα πόδια σου και να πιστέψεις τον εαυτό σου. Και σε καμία περίπτωση μην νιώθεις ότι επειδή δέχεσαι bullying, είναι κάτι που εσύ κάνεις λάθος και είναι κάποιο δικό σου σφάλμα, είτε στην εμφάνισή σου είτε στο χαρακτήρα σου. Πριν έχω περάσει και εγώ αρκετό bullying θα έλεγα, στο δημοτικό κυρίως στις τελευταίες τάξεις, γύρω στην 5η-6η. Πραγματικά χωρίς προφανή λογοκρισία, δηλαδή ήμουν πάντα η καλή μαθήτρια, ενεργή, δραστήρια, μέσα σε όλα. Έτρωγα άπειρα bullying π.χ. για τις ΑΕΕΣ που έχω στο πρόσωπό μου. ΑΕΕΣ τρούμπες και φαραώ στη μύτη με την αίσθηση στη μύτη ήταν κάποια από τα παρατσούκια που άκουγα συνέχεια. Με κορεύαν πάρα πολύ επίσης για τα αυτιά μου, ότι μοιάζουν με εξωτικού και ότι είμαι σαν το Λέγκολας. Μπορεί να με κορδεύαν για αδιανόητους λόγους, οι οποίοι έχουν καταλήξει μέχρι και το να μαζευτούν κάτω από το σπίτι μου 6 αγόρια και να με φτύνουν στα μούτρα. Έχω περάσει πολύ δύσκολες φάσεις. Βέβαια, μάντυψε που είναι όλοι αυτοί που μου κάναν bullying τότε, που τώρα οριακά μου γλύφουν τα πόδια. Και πραγματικά είναι ρόδα και γυρίζει και θεωρώ ότι το κάρμα επιστρέφει πάντα σε αυτούς που είναι σωστοί και δίκαιοι και δεν έχουν πειράξει κάποιον. Προσωπική επιτυχία.